Θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο του, τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, τον Νίκο τον Αμπατιέλο. Να συζητήσουμε Πολυτεχνείο και Νεολαία. Καλημέρα. 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 Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Πώς είμαστε? Είμαστε έτοιμοι για την κορύφωση σήμερα των εκδηλώσεων του αγωνιστικού εορτασμού. Ναι. 48 χρόνια μετά την ηρωική αυτή στιγμή, ιστορική στιγμή του που έγραψε η φοιτητική νεολαία, ο ελληνικός λαός, και νομίζουμε ότι η μεγάλη διαδήλωση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία σήμερα το απόγευμα θα πάρει τη σκητάλη από αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες που είδαμε στον τρίμερο εορτασμό. Και τι ώρα? Θα κρατήσουμε 5 η ώρα είναι η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι μαζικοί φορείς που διαδηλώνουν στα προφίλια νωρίτερα, για να κατευθυνθούμε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Λέω όμως ότι και προσωπικά εμένα και σε πολύ κόσμο μας έκαναν για άλλη μια φορά εντύπωση αυτές οι όμορφες εικόνες του τρίμερου εορτασμού, αυτού των μικρών παιδιών, των μαθητών που συνέρεαν ιδιαίτερα χτες και προχτές στον ιστορικό χώρο του κάτω Πολυτεχνείου, εργαζομένων και με τους φορείς τους αρκετό συλλογικά, έτσι, μαθητικά συμβούλια, φοιτητική σύλλογη, σωματεία. Ξεχώρισα εγώ την εικόνα των τελιβεράδων της E-Food που και αυτοί γράφουν ιστορία με έναν τρόπο με τους δικούς τους αγώνες σήμερα. Σωστά. Πρόσφατους και αυτά τα κόκκινο ποτάμι που λέγαμε τότε που κατέκλυσε τους δρόμους της Αθήνας και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Όλος αυτός ο κόσμος που πήγε να τιμήσει με το δικό του τρόπο, με την παρουσία του, όλους εκείνους, τους κομμουνιστές, άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές που βγήκαν πραγματικά μπροστά απέναντι στην δικτατορία, τη Χούντα, των συνταγματαρχών, που αψήφισαν το φόβο, που πρωτοστάτησαν στο να εξελιχθεί ένας αγώνας που δεν ήταν κεραυνός στην εφρία, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, νωρίτερα της νομικής. Ναι, ήταν το νωρίτερο το Φλεβάρι της νομικής, ναι, τα προεόρτια, ναι, θα πούμε, μιας εξέγερσης η οποία είχε ξεκινήσει να αδυναμώνει, ναι, και ουσιαστικά κορυφή. Και με άλλες μορφές και πολύ ευρηματικές, δηλαδή η ιστορία διδάσκει, ναι, με πολλούς τρόπους πώς και ιδιαίτερα και οι νεότερες ηλικίες, αλλά και άλλοι και εργαζόμενοι, έβρισκαν πάντα τρόπους κάτω από τη μύτη της αστυνομίας, της χωροφυλακής, κάτω από τη μύτη της Χούντας δηλαδή τελικά. Των μονάδων καταστολής οι οποίες υπήρχαν τότε, ναι, του, ναι, παρακράτους, ναι, ναι, γιατί υπήρχε και έντονο παρακράτος. Σωστά. Να ανεβάζουν το ηθικό του κόσμου. Βεβαίως πήρε χρόνο αυτό. Δεν έγινε από την πρώτη στιγμή, όμως και η δράση του κόμματος, η συγκρότηση της ΚΝΕ, ιδρύθηκε η ΚΝΕ μέσα στη δικτατορία το 1968, έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Εντάξει, αυτό είναι ευρέως νομίζω αυτό. Στο να διαμορφωθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που το Νοέμβριο του 1973 πήραν και αυτό το μαζικό χαρακτήρα. Όμως θέλω να τονίσω πώς αυτός ο κόσμος κράτησε και τον τίμησαν και τον τιμούμε σήμερα μέσα στα κρατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ και απέναντι σε φρικτά βασανιστήρια, στις εξορίες, στις φυλακές, απέναντι σε κάθε είδους διώξεις και σε όλη την ιδεολογική τρομοκρατία και το αίσθημα η Χούντα είναι ανίκητη και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα, η σημερινή διαδήλωση, όλες αυτές οι εκδηλώσεις τιμούν και αυτόν τον κόσμο που μπορεί να φοιτήταν και στο Πολυτεχνείο την εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, θέλω που να πίστεψε πω στη δύναμή του και δεν πίστεψε σε. Ναι, είναι το σύγχρονο μήνυμα, έτσι. Ναι. Είναι. Θα περάσουμε σήμερα, σε αυτό. Δηλαδή. Θα περάσουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή η επαφή σας με την νεολαία είναι πολύ και όχι μόνο με την νεολαία, η οποία είναι οργανωμένη στην ΚΝΕ. Πώς προσλαμβάνουν οι νέοι σήμερα το Πολυτεχνείο? Και ήσαν ένα ιστορικό γεγονός. Δεν ξέρω κατά πόσο η πλειοψηφία αυτών το γνωρίζει ως γεγονός. Αν γνωρίζει τις ηρωικές πράξεις όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίες εκείνες τις μέρες, όχι μόνο εκείνες τις μέρες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της 7χρονης δικτακτορίας αντιστάθηκαν, εκτοπίστηκαν, αγωνίστηκαν για να επιστρέψει η δημοκρατία στον τόπο μας. Και πόσο οι νέοι σε αυτό εδώ το παράδειγμα, στο πούμε, σε αυτό το ιστορικό γεγονός, έχουν επαφή με αυτό, η Ραμπατιέρα? Ναι. Νομίζω ότι διαχρονικά πάντα συγκινούσε ιδιαίτερα την νεολαία. Ναι. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, το οποίο εντάξει είναι γνωστό νομίζω, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Συγκινούσε την νεολαία και το κρίσιμο πάντα θέμα που προέκυπτε σε κάθε εποχή, νομίζω από τα πρώτα χρόνια, ναι, μετά και μέχρι και σήμερα, είναι τα συμπεράσματα πως αποτυπώνονται στη σκέψη ενός νέου παιδιού, ναι,
στο τι πρέπει να κάνει σήμερα. Εκεί είναι το κρίσιμο θέμα. Έχει δεχτεί μεγάλη επίθεση το νόημα του αγώνα του Πολυτεχνείου. Ναι. Η σκέψη αυτών των ανθρώπων έχει δεχτεί. Ότι ήταν απλά μια εξέγερση, λέτε, και ότι ήταν ένα ταξικό αγώνα, α πούμε. Βέβαια, έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Και ακόμα και ο χαρακτήρας της χούντας, της δικτατορίας. Κοιτάξτε, σήμερα είμαστε 48 χρόνια μετά. Ναι. Και λέμε και τονίζουμε ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Και είναι να μπει καλά στον προβληματισμό, ιδιαίτερα του νέου κόσμου, των νεότερων γενιών, στο ότι ενώ 48 χρόνια μετά έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η επιστήμη, η τεχνολογία, το ψωμί το λέμε ψωμάκι ακόμα. Έχουμε ένα νεκρό κάθε τρεις μέρες στην χώρα μας. Με το πολύ δυσάρεστο ακόμα χτες εργατικό έγκλημα, εργοδοτικό έγκλημα είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση για άλλη μια φορά. Στον Ισάπλετ. Βεβαίως, στο τρένο. Ναι. Και που ακολούθησε τις Κόσκο, των Τελιβεράδων, που δουλεύουν με αυτούς τους όρους και έχουμε πολύ συχνά πτώσεις, αλλά μέχρι και θανατηφόρα γεγονότα, όπως είχαμε και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλά άλλα. Άρα ήταν ζητήματα των μισθών και της καθήλωσής τους, ιδιαίτερα για την νεολαία, πάρα πολύ χαμηλή, τη στιγμή που και η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια, έτσι όπως θα εκφραστεί και τώρα το χειμώνα που έρχεται και θα είναι πάρα πολύ βαρύς, ήταν ζητήματα της εκπαίδευσης. Ξέρετε, δύο χρόνια πανδημίας, μπορεί τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να μείνανε πολύ καιρό κλειστά για διάφορους λόγους, για να τηρηθούν έτσι τα μέτρα κλπ. Όμως το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης δεν σταμάτησε λεπτό. Και μπήκαν οι μαθητές μετά από δύο χρόνια κάποιοι και στα πανεπιστήμια, σε σχολεία και πανεπιστήμια που βλέπουν περισσότερους ταξικούς φραγμούς, μεγαλύτερο χτύπημα στο μορφωτικό ρόλο. Αφήστε τη γενική μόρφωση να πάμε για δεξιότητες και να μάθουμε. Ναι, για την εκμετάλλευση δεξιοτήτων και τα λοιπά. Ιδιαίτερα, λέω, ναι, στα λύκεια της χώρας και στα γυμνάσια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατηγοριοποίηση και διαφοροποίηση το σχολείο σε ποια γειτονιά είναι, αν είναι εύποροι ή όχι και πώς θα βρίσκει πόρους το σχολείο και να υπάρχουν δηλαδή σχολεία τριών, τεσσάρων ταχυτήτων, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Ναι. Άρα λέω ότι τα συνθήματα παραμένουν επίκαιρα και ως προς το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, και για το ελευθερία βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε με την ποινικοποίηση, τη ρουπαστικοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στη χώρα μας. Με την ένταση του αυταρχισμού και άλλες τέτοιες μορφές. Θυμόμαστε την περσινή πορεία του Πολυτεχνείου. Τι έγινε. Που τελικά αποδείχθηκε ότι. Με την ευρία ερμηνεία του όρου ελευθερία ουσιαστικά. Ναι, 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 βεβαίως. Γι' αυτήν συζητάμε, ναι. Απλά 48 χρόνια μετά και με εναλλαγή των μορφών της δικτατορίας του κεφαλαίου, όμως λέμε εμείς, γιατί η εκμετάλλευση έμεινε εδώ. Η Χούντα, η δικτατορία των συνταγματαρχών ήρθε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Μην ξεχνάνε όσοι τα ζήσανε και να θυμούνται και να διαβάσουν όσοι δεν τα ζήσαμε, δεν ήμασταν δηλαδή γεννημένοι τότε. Ποιους ευνόησε η δικτατορία, τους εφοπλιστές ή το λαό? Γιατί δόθηκαν τεράστια, από ένα διεφθαρμένο ταυτόχρονα καθεστώς, τεράστια προνόμια στο ελληνικό κεφάλαιο εκείνη την περίοδο και έλυσε και ζητήματα του αστικού πολιτικού συστήματος σε σχέση με το παλάτι, και άρα ήταν μια αντικειμενική ανάγκη. Ναι. Έφυγε η δικτατορία. Και με τη συμβολή από τα κάτω και οργανωμένα και του λαού και του κόσμου και βεβαίως και άλλων εξελίξεων που επέδρασαν στο να αλλάξει μορφή αυτής της δικτατορίας του κεφαλαίου, λέμε εμείς. Πώς ζήσαμε τα επόμενα χρόνια, διαδοχικά με όλες τις κυβερνήσεις, βάλτε κεντροαριστερές, κεντροδεξιές, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές μαζί. Ναι. Αριστερές δήθεν με ακροδεξιούς συνεργάτες. Δεν τα ζήσαμε όλα. Και αυτός ο δοκιμασμένος. Υπάρχει ένας κοινός περόμενος στις όλα αυτά. Ναι, βέβαια, μας έχει φέρει στη σημερινή κατάσταση. Να βρέχει, να έχει φωτιά και να σκεφτόμαστε αν θα πνιγούμε, αν θα καούμε. Να είναι η υγεία, γιατί έχει μπει και το ψωμί, παιδεία και το υγεία στο επίκεντρο με την πανδημία. Να είναι στον αέρα με ένα δημόσιο σύστημα υγείας διαλυμένο με τον τρόπο διαχείρισης πανδημίας, με τον γνωστό τρόπο που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, και να είναι ακόμα ένα μεγάλο στοιχείο, γιατί εντάξει, στις πύλες του Πολυτεχνείου, στην πύλη του Πολυτεχνείου, ναι, αυτή που έριξε το τάγκ, γράφτηκε με αίμα κυριολεκτικά το έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Ναι, δεν υπάρχει σήμερα από ό,τι θυμάμαι. Και αυτό, εντάξει, γράφεται κάθε φορά στους εορτασμούς για να συμβολίζει και. Όχι, να γιατί θυμάμαι το ότι είχε σβηστεί, είχε ξαναγραφτεί και έχει ξαναζηστεί, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Κοιτάξτε, ναι, βέβαια. Άμπρα, έχει γίνει αυτό. Καλά, και το θυμάμαι. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές και η επίμαχη φωτογραφία. Σωστά, σωστά, σωστά. Με Photoshop από πολιτικές δυνάμεις, παλιότερα του Πασόκ. Και σήμερα, είδατε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει κουβέντα για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ή και άλλων κομμάτων. Δεν λένε κουβέντα. Και για το χαρακτήρα της τότε, βεβαίως, εξέγερση που ήταν μέσα στα βασικά συνθήματα, τίποτα. Δηλαδή, το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα, μέχρι τι, μέχρι να βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας λέει χοντρά-χοντρά
στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που τον είδαμε και για να συνεχίσει και με τις προτάσεις του και με τις τάσεις στη Βουλή και σαν αντιπολιτευτή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία, που σωστά έχει συνδεθεί το Πολυτεχνείο και που ενοχλεί πάρα πολύ αυτό και στη χώρα μας και διεθνώς, ότι μαζικά κόσμος διαδηλώνει κάθε χρόνο απέναντι σε αυτό που λέμε Αμερικάνικο υπεριαλισμό, απέναντι στα σχέδια που εξελίσσονται κάθε φορά στην περιοχή, φέτος αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ίσως από τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη, βεβαίως. Γιατί στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης του κεφαλαίου, των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων που καλοβλέπουν εξελίξεις δυσάρεστες για τους λαούς, αλλά εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλού, στην αντιπαράθεση ΗΠΑ, με την Κίνα, με τη Ρωσία και άλλα, και θέλουν να αναβαθμίσουν και τη θέση τους, λοιπόν μπλέκεται η χώρα σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και έχει γίνει όλη η Ελλάδα μια μεγάλη αμερικανική βάση, με πάρα πολύ γοργό βήμα υλοποιούνται και προωθούνται, πώς από τη Σούδα έχουμε φτάσει τώρα και στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, και ελληνικά στρατόπεδα να παίζουν τέτοιο ρόλο επιθετικών ενεργειών, να έχουμε πολλές τέτοιες συμφωνίες που στο όνομα μόνο είναι αμυντικές, να δίνουμε τόσα χρήματα. Δηλαδή, πάνε οι μαθητές, διεκδικούν για το σχολείο, δεν έχουμε λεφτά. Πάνε οι φοιτητές, πάνε οι εργαζόμενοι, πάμε για την υγεία, δεν υπάρχουν αποτέλεσμα. Για τον ΝΑΤΟ όμως μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι σε όλο τον κόσμο, αναλογικά με το ΑΕΠ, να δίνουμε δισεκατομμύρια και όχι για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και η διαδήλωση πάντα αυτή έχει και το νόημα να, και στην νεολαία που με ρωτήσατε πιο ειδικά, να γίνει κοινή πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε σαν νέοι άνθρωποι η χώρα μας να γίνεται ορμητή επίθεση σε άλλους λαούς. Γιατί πάντα αυτοί την πληρώνουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ιράκ, στο Αφγανιστάν. Ναι, πάντα οι λαοί την πληρώνουν. Προσέξτε, προσέξτε, δηλαδή βλέπαμε τώρα τα ρεπορτάζ από αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Λευκορωσία. Έτσι, συζητούσαμε για συμπεριφορές των ηγετών, αλλά δεν συζητούσαμε πώς αυτοί οι άνθρωποι και από ποιο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι κατέληξαν. Ξεριζώθηκαν και βρέθηκαν εκεί. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Στη χώρα μας, βέβαια. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο, κύριε Πατζέλα. Θεωρώ ότι το μήνυμα, ένα μάλλον από τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, και γι' αυτό θα ήθελα την άποψή σας, ότι προς την νεολαία είναι ότι τίποτα δεν πρόκειται να της χαριστεί. Ότι έτσι, τίποτα δεν χαρίζεται, ότι ό,τι θα κατακτήσεις θα το κατακτήσεις με αγώνα, και ό,τι θα αποτινάξεις ως καταπίεση θα είναι και αυτό με αγώνα. Έτσι είναι. Δηλαδή, να το πω εγώ με ένα σύνθημα που χρησιμοποιούμε, που γεννήθηκε μέσα στο καλοκαίρι, στις πυρκαγιές και στις φωτιές, και έχει ισχύ για πάρα πολλά ζητήματα, για τα εργασιακά, μέσα από τους νικηφόρους αγώνες της Κόσκο, της Ιφούντ, υιοθετήθηκε εκεί. Και σαν κόμμα προσπαθούμε να το προβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής. Και το ΚΚΕ, που σήμερα κλείνει και τα 103 χρόνια ζωής, ηρωικής δράσης, πρωτοπόρο σε αυτόν τον αγώνα που αναφέρατε, διαχρονικά δηλαδή, στο ότι κέρδισε ο λαός πάντα με το κουκουέ μπροστά, το κέρδισε και με το δικό του αγώνα και συλλογικά οργανωμένος απέναντι σε αυτό που λέμε στην εκμετάλλευση, στη φτώχεια, σε όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα που τα έχουμε δει με χίλιους δύο τρόπους και μορφές να επιτρέψουν στη ζωή του λαού. Έτσι είναι εγγύηση το κουκουέ και το έχει αποδείξει ιστορικά, και προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις, μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα στο φοιτητικό, στο μαθητικό, στους αυταπασχολούμενους, στους αγρότες, παντού, στις νέες γυναίκες, στην νεολαία συνολικά, να βάζει την σφραγίδα του και για να ανέβει η αλληλεγγύη, το συλλογικό αίσθημα της πάλης, αλλά και να μπορεί να έχει αυτός ο αγώνας νικηφόρα προοπτική. Γιατί αν κάτι μας δείχνει όλη η ιστορική πορεία και τα 48 χρόνια όπως το περιγράψαμε στην αρχή, είναι ότι μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις βεβαίως και παλεύουμε για να χτυπάμε τα αντεργατικά μέτρα, να μένουν στα χαρτιά όπως και μένουν. Το θέμα όμως είναι αυτές τις κατακτήσεις να μπορούμε να τις κατοχυρώνουμε και όχι να είναι εποχικές. Να είναι δηλαδή να καταλήξει πάλι αυτή του λαού, που μπορεί να τη σκέφτεται άλλος πιο μεμονωμένα, άλλος πιο ολοκληρωμένα, σε ένα κοινωνικό, οικονομικό σύστημα που θα δουλεύει για να καλύπτει τις ανάγκες του. Γιατί αν καθίσουμε και σκεφτούμε, πάνω χάρη τη δεκαετία του 80 και του 90, το γενικότερα το κίνημα, το λαϊκό κίνημα, τι κατακτήσεις κατέγραψε και ποιες από αυτές είναι πλέον ενεργές, υπάρχουν σήμερα και είναι ενεργές, θεωρώ ότι η μελαγχολία θα κυριαρχήσει πάνω σε αυτό. Ναι, όμως μέσα στη μελαγχολία έχουμε τους σημερινούς αγώνες που φωτίζουν τον δρόμο. Έχουμε κατακτήσει, έχουμε νόμους που μείναν στα χαρτιά. Παράδειγμα, το επειδή πολλή κουβέντα γίνεται, το πόσο νόμος Χατζηδάκη έμεινε και Αξιόγλου για το θέμα της προκήρυξης των απεργιών έμεινε στα χαρτιά στην Κόσκο. Πήραν την υπόθεση οι εργάτες στα χέρια τους. Πώς κατακτιέται η πάλι για συλλογική σύμβαση, για σύγχρονα δικαιώματα, βεβαίως, εντάξει, στις
στη φάση που βρίσκεται το κίνημα και κάθε φορά. Το είδαν οι εργαζόμενοι στη ζώνη. Το βλέπουν μια σειρά κλάδοι που αγωνίζονται για να υπογράψουν λογικές συμβάσεις εργασίας. Όμως λέμε ότι δεν αρκεί αυτό. Βεβαίως είμαστε μπροστά σε αυτή την πάλη, τόσο απαραίτητη για την επιβίωση του λαού μας, των εργαζομένων πάλι. Όμως χρειάζεται να σκεφτούμε καλά τις πολιτικές επιλογές, να διαλέξουμε το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε, να μην είναι ο δοκιμασμένος αποτυχημένος δρόμος της ανάθεσης σε δίθεν σωτήρες από τα πάνω κάθε φορά που δυσκολεύουν τα πράγματα και όλο και πιο δύσκολα γίνονται. Να λέμε ποιος θα τα κάνει λιγότερο, χειρότερα κτλ. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, η νέα γενιά να γίνει αυτό που είπατε, από γενιά χωρίς δικαιώματα, γιατί πολλά από αυτά δεν τα γνώρισε καν. Βέβαια. Τα δικαιώματα. Και το συλλογική σύμβαση εργασία το εξηγούμε εμείς, ναι, στους νέους τι σημαίνει. Και γιατί τα αγνοεί. Είναι λογικό να τα αγνοεί. Ναι. Να γίνει από γενιά χωρίς δικαιώματα η γενιά της πάλης για την ανατροπή που θα τις κατοχυρώσει όχι απλά τα γνωστά και πολύ περισσότερα σύγχρονα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης και κοινωνικής δραστηριότητας. Και στη δουλειά και στην παιδεία και στον ελεύθερο χρόνο και στον ποιοτικό πολιτισμό, στον αθλητισμό, στα πάντα. Γιατί οι δυνατότητες αυτές είναι σήμερα και φωνάζουν για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Αμπατιέλο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.